Ο κύριος Λεβέντης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε, ανέφερε ότι υπάρχουν δύο όμιλοι κομμάτων. Στον ένα όμιλο τοποθέτησε το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Και στον άλλο όμιλο τα κόμματα των κυρίων Κουβέλη, Τσίπρα, Καμένου και της κυρίας Παπαρίγα. Καλούμε το πολιτικό σύστημα να μειώσει τις δαπάνες του και καλούμε τα βάρη να τα αναλάβουν οι έχοντες και κατέχοντες και όχι η ευρεία κοινωνία η οποία έχει υπερβεί τις αντοχές της. Συμφωνούμε με το να μειωθεί το έλλειμμα στο 3% διότι με το 3% επιστρέφει η χώρα μας στις αγορές και πάει να υπάρχει το πρόβλημα. Άρα λέω και στους αντιμνημονιακούς οι οποίοι κραυγάζουν ότι ο μόνος τρόπος να σχίσουμε το μνημόνιο είναι να μειωθεί το έλλειμμα το ετήσιο της χώρας. Όσο το έλλειμμα είναι μεγάλο, η χώρα θα ζει με δανεικά ή θα πτωχεύσει. Και το δανεικά είναι ολέθριο και η πτώχευση εξίσου καταστροφική. Άρα να κρατηθεί η Ελλάδα όρθια, να βαδίσει με τις δικές της δυνάμεις, να δανείζεται στις αγορές όπως όλα τα άλλα κράτη και να, αυτοί που τη δανείζουν να πιστεύουν ότι δανείζουν μια φερέγγια χώρα που θα τα επιστρέψει και όχι μια χώρα στην οποία κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν θα τα επιστρέψουμε, ότι θα χάσουν τα λεφτά τους οι δανειστές μας κλπ. Όσον αφορά τώρα τις προτάσεις Ένωσης Κεντρών, ο κ. Λεβέντης ανέφερε ότι αρχικά θα πρέπει να κατέβει το ετήσιο έλλειμμα στο 3%. Αυτό σύμφωνα με τον πρόεδρο του κόμματος μπορεί να γίνει μόνο αν καταργηθεί η πολυθεσία, η δεύτερη και η τρίτη σύνταξη, αλλά και να απαγορευτεί στους συνταξιούχους άνω των 800 ευρώ να εργάζονται, ώστε να μειωθεί και το ποσοστό της ανεργίας. Προτείνουμε αξιοπιστία, εντιμότητα και όχι ταλιμπανισμό και αναρχία. Αυτά προτείνουμε και θεωρούμε, επαναλαμβάνω, ότι ανάμεσα στην υποτέλεια που εκπροσωπεί το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία και ανάμεσα στην πτώση από τον μπαλκόνι που εκπροσωπούν και την εθνική αυτοκτονία που εκπροσωπούν η Παπαρίγα, ο Τσίπρας, ο Κουβέλης και ο Καμένος, η Ένωση Κεντρών προτείνει κάτι σπουδαίο.